την εκλογική του νίκη. Του εύχομαι να πετύχει για το καλό της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάθε δικαίωμα να πανηγυρίζει. Είμαι βέβαιος ότι παράλληλα αναλογίζεται τις τεράστιες ευθύνες που επομίζεται. Στην εποχή μας, δύσκολη και πολύπλοκη, δεν αρκεί η οριακή τεχνητή πλειοψηφία εδρών και όχι ψήφων. Απαιτείται πολιτική και κοινωνική συνένεση. Ας θυμηθούμε ότι τον Ιούνιο του 2012 η προγραμματική μας πρόταση, στην οποία είχαν προσχωρήσει εκ των υστέρων η Νέα Δημοκρατία και η τότε Δημάρ, συγκέντρωσε το 47% των ψήφων. Προσκρούσαμε όμως την πεισματική έλλειψη συνένεσης. Ας μην ξεχαστεί αυτό μέσα στον ενθουσιασμό της ημέρας. Το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη, συγκέντρωσε σήμερα ένα ποσοστό ψήφων μικρό και ανεπαρκές. Το αποτέλεσμα δεν μας ικανοποιεί καθόλου σε σχέση με το μέγεθος της προσπάθειας που έχουμε κάνει και σε σχέση με τις αλήθειες που έχουμε πει προεκλογικά. Αυτή είναι όμως η επιλογή του λαού και έχουμε δημοκρατική υποχρέωση να την δεχτούμε με απόλυτο σεβασμό. Αντέξαμε όσο θέλησε ο λαός στην ακατάσχετη δημαγωγία αφενός μεν του εκφοβισμού, αφετέρου δε του εφησυχασμού και των εύκολων υποσχέσεων, στην τεχνητή πόλωση, στα ισχυρά κύματα καιροσκοπισμού. Αντέξαμε κυρίως στην ανιστόρητη υπονόμευση που προκάλεσε η διάσπαση της παράταξης χωρίς πολιτικό λόγο. Για ένα καπρίτσιο, για κάποιες προσωπικές αιμονές που πλήρωσαν πανάκριβα και το ΠΑΣΟΚ και η χώρα. Δεν πετύχαμε δυστυχώς εξαιτίας αυτού του λόγου τον στόχο μας να βρεθούμε στην τρίτη θέση. Στόχος απολύτως εφικτό για την παράταξη, αν δεν είχε μεσολαβήσει το τελευταίο αυτό χτύπημα. Για το θεσμικά και δημοκρατικά δραματικό γεγονός ότι την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Χρυσή Αυγή, υπάρχει ευθύνη έναντι του έθνους και έναντι της παράταξης. Ευθύνη με ονοματεπώνυμο που βαραίνει τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Ευχαριστώ από καρδιάς τους υπέροχους υποψήφιους μας σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, τα στελέχη μας, τους πεισματωμένους δημοκρατικούς πολίτες που έδωσαν τη μάχη των εκλογών μαζί μας. Ευχαριστώ από καρδιάς όλες και όλους εκείνους που μας τύπησαν με την ψήφο τους. Είπαμε την αλήθεια μέσα σε ένα κλίμα απολύτως εχθρικό προς αυτήν. Αυτή είναι όμως τώρα η πολιτική μας περιουσία, η βάση εκκίνησης για τη νέα ιστορική φάση της παράταξης. Αριθμητικά μικρή, πολιτικά σημαντική, ιστορικά πολύτιμη. Ουδέν κακό να μηγές καλού. Η θέση μας είναι τώρα πολύ πιο εύκολη σε σχέση με το τεράστιο βάρος που σηκώναμε 5 ολόκληρα χρόνια. Ελπίζω τώρα η αξιολόγηση του ελληνικού λαού να αρχίσει να γίνεται πιο δίκαιη για εμάς. Στην πολιτική μου διαδρομή έχω αναλάβει για λόγους εθνικούς και παραταξιακούς μεγάλες ευθύνες που δεν μου αναλογούσαν προσωπικά. Κατά μείζωνα λόγο, αναλαμβάνω τώρα πλήρως την ευθύνη που μου αναλογεί. Είχα την μεγάλη ευκαιρία και την μεγίστη τιμή να πάρω μέρος από την πρώτη γραμμή στον πόλεμο της γενιάς μου για να μην καταστραφεί η πατρίδα. Αυτό δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο στην πολιτική διαδρομή ενός προσώπου. Όπως έχω ήδη ανακοινώσει, το ΠΑΣΟΚ προχωρά συντεταγμένα και χωρίς καθυστερήσεις σε συνέδριο ριζικής ανανέωσης, ενότητας, συσπήρωσης του ευρύτερου χώρου, σύγχρονου πολιτικού λόγου. Σε συνέδριο με όλα τα θέματα ανοιχτά, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του θέματος της ηγεσίας. Αλλά συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όχι άλλων μορφωμάτων ή παραγόντων που φιλοδοξούν να επηρεάσουν το ταλαιπωρημένο ΠΑΣΟΚ έξωθεν, αφού το υπονόμευσαν αλίπητα έσωθεν, μετά το εγκατέλειψαν και παραμένουν, όπως είδαμε, αμετανόητοι. Συνέδριο δεν σημαίνει όμως εσωστρέφεια ή απώλεια της αίσθησης των προτεραιοτήτων. Προέχει η χώρα. Τα προβλήματα και οι κίνδυνοι τρέχουν. Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. Δεν περιμένουμε να υποστεί βλάβη η πατρίδα για να υπενθυμίσουμε μετά ότι εμείς τα λέγαμε. Θέλουμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα για τον τόπο και ας το καρποθούν αυτό πολιτικά άλλοι. Δεν θα αφήσουμε όμως να πάνε χειρότερα. Σας ευχαριστώ πολύ.